3, 2, 1. Ξεκινάμε. Καλησπέρα, παχουλοπαπάκια. Καλώς ήρθατε σε μια καινούργια σειρά, σε ένα καινούργιο βίντεο στο κανάλι. Αποφάσισα να κάνω μια ακόμα σειρά με θέμα των Brawl Stars, εκτός από τα pack openings που κάνουμε και εκτός από τα live stream που κάνουμε όλα. Μια καινούργια σειρά η οποία θα έχει ως εξής. Σε κάθε επεισόδιο θα βλέπουμε ένα brawler από αυτούς που έχω. Θα παίζουμε όλα τα matches που έχουμε, Brawl Ball, Gem Grab, Solo, Duos και οτιδήποτε άλλο έχει από τα knockout και τα λοιπά διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή. Και στο τέλος θα βγάζουμε ένα πόρισμα για να το δούμε σε ποιο είναι καλύτερος, που είναι χειρότερος, βάσει όμως πάντα με αυτά που έχω, γιατί δεν έχω όλους τους brawler top, δεν έχω τα star powers, οπότε θα βλέπουμε χαλαρά από το μεγαλύτερο rank προς το μικρότερο που έχω στο κανάλι και στο λογαριασμό μου. Εδώ μπορείτε να δείτε τους brawlers που έχω, είναι 31, μου λείπουν 20. Το μεγαλύτερο rank είναι 22, 21, 22 και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Power level όχι, ας το πάμε με rank. Στο πρώτο επεισόδιο θα έχουμε τον Poco, un poco loco. Ο un poco loco είναι ο αγαπημένος μου παίχτης, έχει τα περισσότερα, έχει 607 μέχρι στιγμής κύπελα. Από τον Poco έχω μόνο τα gadget και τα δύο και το heal nearby lights και τα λοιπά, protective tunes. In a large area gives 2 seconds immunity. Θα κρατήσουμε αυτό γιατί θα παίξουμε πολύ τέτοιο. Δεν έχουμε κανένα star power που είναι καλή φάση αυτό. Θα θέλαμε star powers αλλά ακόμα έχουμε για να κάνουμε upgrade αρκετό. Πάμε να διαλέξουμε τον Poco. Έχουμε καινούργια events, θα τα δούμε. Θα παίζουμε, είπαμε, ό,τι έχει διαθέσιμο. Ξεκινώντας από το showdown το solo, θα παίζουμε showdown το κλασικό σε duos και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε το πρώτο μας match, showdown, Poco. Ο Poco δεν ξέρω αν είναι καλός στα showdown και αν είναι καλός στα solo, ειδικά σε αυτή την φάση, νομίζω δεν είναι αρκετά καλός σε αυτό το solo. Με χαιρετάει ο κύριος εκεί πέρα, ο... Πήγε. Θα προσπαθήσω να τον φάω, θα μπορέσω να τον φάω, θα προσπαθήσω να παίξω όσο καλύτερα γίνεται. Τουλάχιστον να μην χάσουμε μπάλα. Δεν έχουμε κανέναν εδώ. Θα έρθει να μου κάνει επίθεση. Let them come. Ας έρθει. Let them come. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η πίστα στην οποία το map το οποίο παίζουμε. Έχουν ήδη 5 brawlers. Μέχρι στιγμής ο κύριος Poco απλά θα μαζέψουμε τα ranks και θα περιμένουμε να πάμε στο κέντρο. Δεν θα πάω ακόμα στο κέντρο, θα πάω και κάτω δεξιά να μαζέψω τα υπόλοιπα. Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Ω! Και χάσαμε! Είναι φυσιολογικό να χάσεις σε αυτή την πίστα από μια σέλη ή από έναν ο οποίος χτυπάει από δυνατά. Οκ, πήραμε 4 rank, πήραμε 4 κύπελα όμως. Χάσαμε τα 2. Αυτή είναι η βλακεία με αυτό το mod. Πάμε να παίξουμε τώρα το solo, το duo showdown, που εδώ ίσως φανεί και πόσο καλός είναι ο Poco. Τώρα, το heal, δεν έχουμε heal. Το star power με το heal νομίζω θα είναι ότι καλύτερο. Μ' αρέσει να παίζω healer, μ' αρέσει να παίζω από χαρακτήρα και ειδικά σε 3 vs 3 κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει κανένας παίχτης που παίζει μαζί μου. Είναι τόσο απλό. 5 ομάδες μείνανε. Ο δικός μου φεύγει και δεν έχω ιδέα που πάει και δεν με περιμένει και αυτό είναι κακό. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ κακό. Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ κακό γιατί ο δικός μου είναι... Το θέμα με τους random. Εδώ θα δούμε και τη δυνατότητα τη δική μας να μην κάνουμε rage σε ένα παιχνίδι, γιατί αν κάνεις rage σημαίνει ότι χάνεις. Για να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι η σουλτάνα μας θα κάνει δουλίτσα εδώ και θα είμαστε κομπλέ. Φύγε, φύγε, φύγε. Έτσι, σουλτάνα. Go. Για να δούμε. Έφυγε, έφυγε, είναι κάτω. Και από πάνω έχει άτομα. Φοβάται. Και καλά κάνει και φοβάται. Έρχομαι, έρχομαι σουλτάνα. Πάμε, 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 έρχομαι.
Και από κάτω θα μας έρθουν. Και από κάτω θα μας έρθουν, το ξέρω. Για ποιο λόγο τώρα, πες μου σε παρακαλώ. Για ποιο λόγο να κάνεις ντου. Χάσαμε πάλι. Τελικά, το παίρνω πίσω. Σε ντουος με random δεν είναι καλής. Δεν είναι καλός. Πάμε επόμενο. Gem grab. Πάμε να δούμε. Θα φτάσουμε παραπάνω κύπελα ή θα φτάσουμε λιγότερα κύπελα στο τέλος της βραδιάς. Πάμε gem grab. Το gem grab, να μου πεις, είναι το πιο straight παιχνίδι που υπάρχει. Πρέπει να μείνει ζωντανός. Παίζουμε με δύο random πάντα. Πάντα με random, γιατί όταν παίζεις με φίλους και με παίχτες μπορεί να συνονιθείς και να κάνεις ωραία ματσάκια. Εγώ θα το ρισκάρω στο θέμα του... Δεν θέλει να βοηθήσει κανένας. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, δεν. Τα παιδιά παίζουν πολύ όμορφα. Πάτωνα. Τόσο δύσκολο ήτανε. Δεν πρόλαβα. Τέλεια πήγε αυτό, ρε. Δεν θέλει να φάει κανένας κανέναν. Εγώ θέλω να φάω όμως. Ωραία. Παίξε λίγο. Παίξτε λίγο. Τι λέγαμε για το τέτοιο, για το rage. Αυτό είναι rage. Πάτο. 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 Πάνε πίσω, ρε ζώων! Θα με βλέπετε πολύ ρετζαρισμένο τώρα. Μην πας μπροστά! Μην πας μπροστά, του Γάνι! Μην πας μπροστά! Λες να κερδίσουμε με τον Slave? Δεν νομίζω, αλλά... ελπίζω. Δοθήκαμε, κερδίσαμε! Θα κάνω το σταυρό μου, γιατί δεν ξέρω πώς κερδίσαμε. Καλύτερος παίκτης φυσικά εγώ, ο Slave 10 power, 628. Όλοι 10 power και κερδίσαμε, μπράβο. Είναι δύσκολο αυτό το challenge που κάνουμε, πάμε στο Brawl Ball. Εδώ θα φανεί κάποια πράγματα, για να δούμε στο Brawl Ball πώς παίζουμε. Χάσαμε το ένα, κερδίσαμε το δεύτερο. Ο συμπαίκτης παίζει τρομερό ρόλο. Τρομερό ρόλο παίζει ο συμπαίκτης, έχουμε καλή ομάδα εδώ όμως. Ναι, αλλά ο κύριος αυτός... και φεύγω... Ωχ, γιατί την έκανα εγώ την μπάλα εδώ. Μπράβο. Μπράβο, φάτωνα. Κακό ήταν αυτό, έλα σ' έχω. Μπράβο, πάμε. Έλα, σλουτάνα μου. Για πάμε. Φαίνεται καλό το team. Εδώ έχουμε και τον Morty τον δικό μας, τη ζουτάνα μας. Θα βάλει τον goal. Θα το βάλει τον goal. Που με βλέπετε... Πάμε, δεν το έχουμε. Το έχουμε, ρε. Έλα, Lord. Oh Lord, give me a sign. Ήρθε και ο Morty's εδώ. Δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Ναι, θα μας βάλουν γκολ. Θα μας το βάλουν το γκολ. Καλά πάει αυτό για μας. Έλα, μπράβο.
Όχι, 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 όχι. Κακό, κακό. Έχουμε τον El Primo. El Primo δεν κάνει δουλειά. Όπως κάνουν άλλοι El Primo. Η αλήθεια είναι, δεν έχει ανοίξει καθόλου. Και θα βάλουν τον goal. Ναι, 2-0, χάσαμε. Είπαμε, θα δοκιμάζουμε αν χάνουμε σαν τα γίδια, θα δοκιμάζουμε ακόμα ένα. Πάμε, όχι με, όχι με την ίδια ομάδα, με διαφορετική ομάδα. Το κακό είναι ότι πλέον άμα χάσουμε ένα μάτς χάνουμε 7, άμα κερδίσουμε κερδίζουμε 8. Οπότε σε όλα τα μάτς πάνω από το 22 rank είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε έναν πολύ καλό και έναν πολύ κακό παίχτη. Για να δούμε, ελπίζω θα κάνει δουλειά. Βάλτο, βάλτο! Μπράβο, bot. Το bot μας έκανε δουλειά, εγώ τον χείλαρα, γλιτώσαμε και πάμε παρακάτω. Πάρε και το χείλ σου ξανά. Βάλτο! Βάλτο bot μου! Ωραία. Σε χίλαρα, πάμε, go. Το έχεις. Το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Πολύ ωραία. Ας μην φάμε γκολ, ας μην φάμε γκολ. Κάνε κάτι, κάνε κάτι να... Μπράβο, καλό ήταν αυτό για μας. Μπράβο. Και το έβαλα, κερδίσαμε, κερδίσαμε το μάτς. Με πολύ ωραίο σούτ από τη γωνία. Alexander the Geo, ο greatest player of them all. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε. Μέχρι στιγμής, όπως καταλαβαίνετε, το Brawl Ball είναι από τα παιχνίδια τα οποία μπορείς να κερδίσεις με τον Poco, όπως και το Gem Grab, γιατί το Gem Grab είναι σημαντικό. Πάμε να δούμε και εδώ τι θα γίνει. Εδώ είναι δύσκολο match, δύσκολο βασικά stage. Δεν ξέρω πώς θα παίξουμε μπαλίτσα. Οι throwers εδώ είναι δυνατοί. Ναι, οι throwers είναι πάρα πολύ δυνατοί εδώ. Νίτα, άμα βγάλει την αρκούδα η Νίτα, νομίζω υπάρχει, κοντεύουμε να χάσουμε. Κάνει φιλότιμες προσπάθειες εκεί ο Colt να κρατήσουμε, αλλά ο δικός μας έχει κάνει πολύ καλό attack. Και όλο αυτό γιατί λείπει ο... Ναι. Η Νίτα έκανε δουλειά, είναι η must player η Νίτα σε αυτή την πίστα. Ωραία, κρατήσαμε. Δεν κάνουμε και πολύ damage εκεί. Γιατί πήρε χιλ αυτός, μπορείς να μου εξηγήσεις παιχνίδι? Δεν μπορείς μάλλον. Κάνει damage ο δικός μας, μπράβο. Και νομίζω ότι κερδίσαμε αν κρατήσουμε αυτό το κομμάτι. Με τον damage μας, όχι, 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 όχι. Όχι, 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 όχι. Όχι, 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 όχι! Για να δούμε. Για να δούμε τώρα με Edgar και μεσά, με την κυρία. Okay. Πέθανα μονόβολος. Έχω κάνει όμως ένα damage. Ωραία πήγε αυτό για μας. Πολύ ωραία πήγε αυτό για μας. Έφυγε ο άλλος. Πάμε από εδώ.
Τι να κάνουμε, δεν έχω ιδέα. Είμαστε μπροστά. Πάμε σε ελιτόχης. Πάμε σε ελιτόχης, πάμε. Πάμε σε ελιτόχης. Ένα λεπτό ακόμα, είμαστε ακριβώς τα ίδια. Είναι δύσκολο μάτς. Δεν έχει μεγάλη ουσία ο healer εδώ. Ο Edgar κάνει δουλειά, κάνουμε damage. Ο Edgar δεν είναι εδώ. Ναι, μας έφαγαν πολύ, μας έκαναν πάρα πολύ damage. Μας έκαναν πάρα πολύ damage και αυτό είναι κακό. Πρέπει να κάνουμε εμείς επίσης damage. Και αυτό νομίζω δεν γίνεται εύκολα. Ή γίνεται, γίνεται! Γίνεται! Πρέπει να κάνω εγώ damage. Εγώ θα κάνω την αλλαγή. Εδώ, μπράβο. Wow. 2% damage κάνουμε με κάθε χτύπημα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, το πήραμε το win. Το πήραμε το win. Πάλι best player εγώ. Top player εγώ. Θα κάτσω λίγο άμυνα. Για να δούμε τι θα δούμε. Πήραμε το win, επιτέλους. Ένα win, ένα loss. Ένα win, ένα loss, ένα win, ένα loss συνέχεια. Best player, φυσικά εγώ. Και... πάμε να δούμε knockout. Knockout δεν είναι από τα αγαπημένα του Poco, γιατί δεν έχει rage, εκτός και αν η πίστα βοηθάει πάρα πολύ και αν οι συμπαίκτες βοηθούν φυσικά. Η πίστα βοηθάει. Λίγο οι συμπαίκτες βοηθάνε. Το πώς είναι στημένοι αρκετά. Πάμε εδώ. Ωραίος, πάμε. Ένα kill εδώ. Πήγαμε μπροστά. Ωραία, και κερδίσαμε το win, το κάναμε. Μπράβο, ωραία. Ωραίο ματσάκι, καλά πήγε αυτό. Δεν έχουμε heal πλέον, αλλά έχουμε την ulti μας. Ωραία. Θα πρέπει να περιμένει λίγο. Φύγε. Ναι, okay, κακό αυτό. Κακό και αυτό. Έμεινα μόνος μου. Μόνος μου δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσουμε. Έφυγε ένα μικρό... φεύγει κάπου ο δικός μας, πάει. Πού πάει ο Θεός και η ψυχή του. Γιατί βρε αγόρι μου, γιατί βρε αγόρι μου, αφού δεν έχεις. Αφού δεν έχεις. Κάνε δουλίτσα εσύ εκεί, κάνε δουλίτσα, έλα να τους φάμε. Έλα. Θα κάνουμε δουλειά. Κάνε δουλειά. Φάτονα. Φάτονα βρε. Μπράβο. Πάμε. Τον έχουμε. Τον έχουμε. Μην από την άλλη. Θα έρθει. Μπράβο. Μπράβο λέω. Μπράβο λέω. Μπράβο, κερδίσαμε. Hey. Καλά πήγε αυτό. Πάλι best player εγώ. Λοιπόν, συμπέρασμα. Για να βγάλουμε ένα μικρό συμπέρασμα για τον παίχτη λοιπόν. Ο κύριος Poco σε solo είναι δύσκολο. Σε solo, σε duos είναι ok. Σε gem grab και σε brawl ball και γενικά σε οτιδήποτε έχει να κάνει 3 vs 3, αλλά δεν έχει μεγάλο range, είναι εντάξει γιατί μπορεί να κάνει heal. Στο haste δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, γιατί θέλουμε damage και εκεί και θέλουμε να μείνουμε heal. Νομίζω ένας damage player είναι πιο καλός εδώ στο haste. Στο haste και στο knockout δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει, γιατί είναι backup χαρακτήρας και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βοηθήσει άμα δεν έχει το κατάλληλο team.
Εμείς παίζουμε παιχνίδια με randoms. Παίζουμε πάντα το πώς θέλουμε τους randoms να παίξουμε. Δεν θα παίξουμε με team. Με team είναι πολύ διαφορετικό το gameplay. Οι περισσότεροι από εμάς παίζουμε με randoms, οπότε εγώ θα σας βγάλω ένα κομμάτι το πώς θα ήταν να παίξεις με randoms σε μεγάλα ranks κιόλας, πάνω από 20 πολλές φορές, που είναι πιο δύσκολο το gameplay. Το πρώτο επεισόδιο τελείωσε. Αυτό ήταν ο Poco. Ο Poco, ο αγαπημένος μου, ο χαρακτήρας μου, ο δικός μου αγαπημένος ο Poco. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Καλωσορίσατε στο κανάλι. Πατήστε like, πατήστε subscribe. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye! Bye, παιδιά. Τα λέμε.